Κύριε εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τον κλάδο σας, γιατί είμαστε σε μια διαρκή συζήτηση με τον σύλλογό σας εδώ και πάρα πολύ καιρό και εκτιμώ ότι είναι η ώρα επιτέλους ο κλάδο σας να πιστοποιηθεί. Νομίζω ότι έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία με τη ΓΕΣΕΒΕ και τον κύριο Καβαθά, αυτό να ολοκληρωθεί γρήγορα. Η άποψή μου είναι, επειδή προέρχομαι από τον ίδιο κλάδο, έχω ασφαλιστική επιχείρηση, ότι δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτοί που κάνουν τη δουλειά του πραγματογνώμονα να είναι συγκεκριμένοι, δεν μπορεί να είναι τυχαίοι. Θα πρέπει επιτέλους ο κλάδος να αποκτήσει και ο δικός σας την ταυτότητά του και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Η στιγμή είναι κρίσιμη γιατί νομίζω ότι ξέρετε, και αυτό δεν το λέω για να φοβηθεί κάποιος, αλλά τουλάχιστον για να προετοιμαστεί. Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τελείως τα δεδομένα και της αγοράς μας. Αυτά που πρόκειται να γίνουν στο άμεσο μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα, θα σας πω ότι το 2025 πολλά από αυτά θα μπουν σε εφαρμογή. Όλο αυτό ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός, πραγματικά. Θα έλεγα ότι η συνεργασία η δική σας, τόσο με τον διαμεσολαβητή όσο και με την ασφαλιστική εταιρεία, γιατί εμείς θέλουμε πάρα πολύ την παρουσία, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που λέω όμως είναι ότι εσείς η οργάνωση γρήγορα του κλάδου θα εμποδίσει το να έρθουν κάποιες επιχειρήσεις, να το πω έτσι, με τη λογική του πραγματογνώμονα συνολικά σε ένα επιχείρηση, να πάρουν κομμάτι της δουλειάς σας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς ως επιμελητήριο είμαστε δίπλα σας, θα είμαστε δίπλα σας. Θέλω να πω και στον πρόεδρο και σε όλους εσάς ότι για όλο το κομμάτι που φορά την εκπαίδευση είμαστε πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουμε ό,τι χρειάζεται ο κλάδος σας για να γίνει στη διαδικασία που ανέφερα ή σε δικές σας σκέψεις που θα έχετε στο μέλλον. Επίσης, θέλω να σας πω ότι για κάθε τι που αφορά μελέτες για τον κλάδο, επίσης είμαστε δίπλα σας. Έχουμε και την θέληση, την πολιτική, αν θέλετε, αλλά και την οικονομική να στηρίξουμε κάθε αίτημα του κλάδου σας. Και βεβαίως να πω και την ευχή ότι κάποια στιγμή πρέπει να είστε και μέλη του επιμελητηρίου. Πρέπει να είστε, νομίζω σας βοηθάει. Χρειάζεστε φορείς. Άρα, εφόσον το επιθυμείτε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Αλλά αξίζει τον κόπο να σας πω ότι μέχρι τότε το επιμελητήριο έχει 42 ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δωρεάν. Παραδείγματος χάρη, δίνουμε στα μέλη μας δωρεάν e-shop, site, CRM, προγράμματα κοστολόγησης. Θα πω και αυτό που είναι σημαντικό. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που έχουμε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Μαζί με τον ΓΕΣΕΒΕ, τον φίλο μου τον Καβαθά, θα πάρουμε τώρα το πρόγραμμα της έγκυρης προειδοποίησης, το οποίο επίσης αφορά ένα μέρος και εσάς. Τώρα ξεκινήσαμε την εκπαίδευση, 1.700 επιχειρήσεις, και αξίζει τον κόπο να πω εδώ, 1.700 επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι 80 ώρες εκπαίδευση, κυρίως για ψηφιακά και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μιας και ανέφερα το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, αξίζει να σας πω πώς γίνονται οι αιτήσεις, πώς έγιναν οι αιτήσεις, γιατί ολοκληρώθηκαν. Καθένας για να μπορούσε να συμμετέχει έπρεπε να φέρει 10 δικαιολογητικά. Το προηγούμενο επιμελητήριο που έκανε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα χρειάστηκε 6 μήνες. 6 μήνες εκτός του να μαζευτούν τα δικαιολογητικά, χρειαζόταν υπαλληλικό προσωπικό για να τις πάρει, χρειαζόταν όταν υπάρχουν λάθη να διορθώνονται. Επισκεφτήκαμε λοιπόν τον κύριο Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, και συμφωνήσαμε, και το λέω αυτό για να καταλάβουμε τι σημαίνει η εποχή, όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να υπογράφει ο πελάτης μέσω του τάξης, του κωδικού του, και αυτόματα με την έτσι να τα τραβάει από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι όποιος έκανε την έτσι ήταν σαν να είχε καταδείξει όλα τα δικαιολογητικά. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η εποχή. Δηλαδή, όποιος έκανε έτσι δεν χρειαζόταν να φέρει κανένα δικαιολογητικό. Άρα, σε αυτές λοιπόν τις υπηρεσίες, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή για την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή εποχή που μας έρχεται, έχουμε δύο συνεργασίες με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σε ένα χρόνο παρακολουθήσαν τα σεμινάρια 30.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι. Αυτό αποδεικνύει και τη θέληση που υπάρχει, αν θέλετε, το ότι πραγματικά πρέπει να μπούμε σε αυτό το χώρο. Ολοκληρώνοντας, οι υπηρεσίες μας είναι πολλές άλλες. Έχουμε δικηγόρους, λογιστές, φοροτέχνες, εργατολόγους για να βοηθάνε στο έργο σας και πάρα πολλές άλλες που νομίζω ότι όποιος μπει στο site μας μπορεί να τις δει. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω και τώρα και στο μέλλον οτιδήποτε χρειαστεί ο κλάδος σας μπορεί να προσβλέπει συνεργασία και του επαγγελματικού επιμελητηρίου και μου επιτρέπει ο φίλος μου Γιώργος και στη ΓΕΣΕΒΕ, γιατί για μας το να καταφέρουμε και να επιβιώσετε, αλλά και να καταφέρετε να αναπτυχθείτε σε αυτό το νέο περιβάλλον, είναι στρατηγική σημασία, είναι πολύ σημαντικό, γιατί η άποψή μας ήταν και παραμένει ότι όλος ο χώρος των ελεύθερων επαγγελματιών είναι αυτός ο οποίος δεν έχει μόνο χαρακτηριστικά οικονομικά, αλλά και κοινωνικά.
Κοινωνικά σημαίνει ότι η επιβίωσή τους είναι και η επιβίωση των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων στη χώρα μας, που για μας αποτελούν τον κορμό του κοινωνικού και οικονομικού ιστού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.